Θα δούμε πρώτα τι βοηθά στο να εμφανιστεί η δίδυμη φλόγα μας. Μέχρι το 2012 ήταν υπερβολικά σπάνιο, διότι γινόταν αφού κάποιος είχε ολοκληρωθεί εσωτερικά, προσωπικά, πνευματικά, και συνήθως έλεγαν ότι πρέπει να έχει φτάσει κάποιος περίπου το 90% του διάλυσης του εγώ του για να εμφανιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η εμφάνιση της δίδυμης φλόγας ήταν εξαιρετικά σπάνια τότε. Μετά το 2012 όμως έγιναν πολλά ενεργειακά ανεβάσματα στη Γη και άρχισε να γίνεται όλο και πιο συχνή η εμφάνιση της δίδυμης φλόγας. Και πώς λειτουργεί τώρα αυτό μετά τα ενεργειακά ανεβάσματα? Όταν κάποιος έχει επιτύχει ένα σταθερό επίπεδο εσωτερικής ολότητας μέσα του, δηλαδή έχει κατακτήσει κάποια βήματα και έχει κατακτήσει ένα σταθερό επίπεδο, ακόμα και αν δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, αλλά είναι σταθερό αυτό και το έχει κατακτήσει ήδη, τότε θα αρχίσει να ελκύει το θεϊκό συμπληρωματικό του ή τη δίδυμη φλόγα του. Εάν παράλληλα συνεχίζει να ζει προσιλωμένος στο μονοπάτι της εξέλιξής του. Και τότε, εκεί που δεν το περιμένει και κυρίως τη στιγμή που νιώθει ότι δεν το έχει ανάγκη, τότε είναι που θα κάνει την εμφάνιση η δίδυμη φλόγα μας. Πάντα, αυτό ίσχυε πάντα και πριν το 12 και τώρα. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται να είναι σταθερό και φαίνεται να μην αλλάζει, ότι εκεί που δεν το περιμένουμε, εκεί που δεν το έχουμε ανάγκη, εκεί θα εμφανιστεί. Όμως, αν είμαστε ήδη σε μία σχέση, τότε το καλύτερο είναι να μην επιχειρήσουμε να έλξουμε τη δίδυμη φλόγα στη ζωή μας. Πρέπει πρώτα να λύσουμε την ήδη υπάρχουσα σχέση. Αυτός λοιπόν είναι και ένας κανόνας. Αν κάποιος είναι σε σχέση, όσο και να το προσπαθεί, δεν θα εμφανιστεί τη δίδυμη φλόγα του. Είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι πολύ όμως συνηθισμένο να εμφανίζεται μια ψεύτικη δίδυμη φλόγα όταν ο άλλος είναι σε σχέση. Ο ενεργειακός δεσμός της παρούσας σχέσης χρειάζεται να κοπεί και όλες οι μη αρμονικές συχνότητες που σχετίζονται με αυτήν την προηγούμενη σχέση να έρθουν σε ισορροπία. Ακόμα και αν έχουμε φύγει από προηγούμενη σχέση, πρέπει πρώτα να κοπεί ο ενεργειακός δεσμός. Αν σας ενδιαφέρει ακόμα το προηγούμενο άτομο, αν στεναχωριέστε γι' αυτό, αν σας λείπει αυτό, δεν μπορεί να γίνει σωστά η ένωση με τη δίδυμη φλόγα σας, ακόμα και αν εμφανιστεί. Όπως πρέπει να πετάξουμε ακόμα και τις φωτογραφίες που έχουμε από το άλλο άτομο, για να μπορέσουμε να αφήσουμε χώρο για τη νέα ενέργεια της δίδυμης φλόγας μας να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά. Γιατί ακόμα και αν καταφέρετε να εμφανιστεί ή ακόμα και αν εμφανιστεί λόγω του ότι έχετε να κάνετε κάτι σπουδαίο μαζί, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα αν κρατάτε όλη την ενέργεια εκείνη της προηγούμενης σχέσης, ακόμα και αν το προηγούμενο άτομο δεν βρίσκεται εν ζωή. Αυτό είναι ένας κανόνας που ισχύει πάρα πολύ δυνατά. Θυμάμαι, είχα ακούσει μια εκπομπή με έναν μεγάλο παγκόσμιο γκουρού πάνω στο θέμα των δίδυμων φλογών, ο οποίος είναι διάσημος για το ότι μπορεί και βρίσκει στους ανθρώπους το τέρι τους, τη δίδυμη φλόγα τους και τους ενώνει. Έλεγε λοιπόν ότι ενώ το κάνει αυτό για τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορούσε ο ίδιος να το κάνει για τον εαυτό του. Δεν μπορούσε με τίποτα να συναντήσει τη δίδυμη φλόγα του. Και αναρωτιόταν γιατί. Είχε κάνει τα πάντα όσα έπρεπε. Κάποια στιγμή λοιπόν καθάριζε το σπίτι του και εκεί που καθάριζε την ντουλάπα του βρήκε ένα παλιό κουτί στο οποίο υπήρχαν μέσα κάποιες φωτογραφίες της προηγούμενης σχέσης του που δεν το θυμόταν καν ότι τις είχε εκεί. Νόμιζε ότι είχε πετάξει τα πάντα την προηγούμενη σχέση του. Μόλις πέταξε και αυτές τις λίγες φωτογραφίες, σε 3 μέρες μέσα εμφανίστηκε το τέρι του και πολύ σύντομα μάλιστα παντρεύτηκαν και είναι μαζί ευτυχισμένοι. Αυτή λοιπόν την ιστορία τη λέει την εμπειρία του για να δείξει στον κόσμο ότι πόσο σημαντικό τελικά είναι, ακόμα και όταν νομίζεις ότι έχεις αφήσει ενεργειακά πίσω σου όλα τις προηγούμενες σχέσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις σωστά την ένωση. Είτε δεν θα εμφανίζεται η δίδυμη φλόγα ή και να εμφανιστεί, δεν θα μπορείς να αφήσεις το πεδίο ελεύθερο να αναπτυχθεί και να ανθίσει σαν λουλούδι, ας πούμε, αυτό όπως του αξίζει. Επίσης, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αφού γνωριστούμε με τη δίδυμη φλόγα μας, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ούτε ευθυγραμμιστεί η συχνότητά μας με τη συμπληρωματική συχνότητα της δίδυμης φλόγας μας. Διότι είναι σαν αντίθετες συχνότητες συμπληρωματικές. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να ευθυγραμμιστούν οι συχνότητες. Γι' αυτό και δεν γίνεται
να νιώσουμε τη μαγνητική έλξη για την οποία όλοι μιλούν. Τη νιώθουμε για τις ψεύτικες διδυμές φλόγες. Για την πραγματική διδυμή φλόγα, επειδή είναι συμπληρωματικό μας και μοιάζει σε αντίθετη συχνότητα, δεν θα νιώσουμε τη μαγνητική έλξη. Θα αργήσουμε να τη νιώσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει σταδιακά, γιατί όταν οι δίδυμες φλόγες έρθουν κοντά, τότε τα πάντα γύρω τους ενισχύονται, και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Και έτσι το να γίνει σταδιακά βοηθά στο να αντέξουν τα ενισχυμένα αρνητικά. Αυτό το να μαθαίνεις να αντέχεις τις ενισχυμένες αρνητικές πλευρές της δίδυμης φλόγας σου είναι μία μυητική διαδικασία. Λαμβάνει χώρα ένα είδος μύησης. Όσοι έχετε συναντηθεί με τη δίδυμη φλόγα σας, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσατε ότι στην αρχή σχεδόν δεν αντέχατε αυτό το άτομο. Σας την έσπαγε, το αποφεύγατε, βρισκόσασταν σε μία συνεχή κόντρα. Ίσως να υποσχεθήκατε στον εαυτό σας ότι πολύ απλά δεν θα του ξαναμιλήσετε. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα σας που σας έκανε να του ξαναμιλάτε, ακόμα και αν ξέρατε ότι θα επαναληφθεί αυτή η κόντρα και ότι δεν θα το αντέχατε αυτό. Κατά βάθος, ταυτόχρονα, υπήρχε μία ενδόμηχη συμπάθεια ανεξήγητη. Αυτή λοιπόν είναι μία στάνταρ εισαγωγή στην πρώτη επαφή με τη δίδυμη φλόγα. Σχεδόν πάντα έτσι συμβαίνει. Φυσικά, ενισχύονται και τα θετικά. Αλλά η κόντρα αυτή δεν αφήνει να βγουν στην επιφάνεια σύντομα. Όμως κάποια στιγμή ξεκινά μία αναπόφευκτη τηλεπαθητική διαδικασία. Είτε στο αόρατο, σε επίπεδο αστρικού, είτε σε επίπεδο υποσυνείδητου, που αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της σιγά σιγά και στο υλικό κομμάτι. Μπορεί να σκέφτεστε κάτι, να αναρωτιέστε κάτι και να σας παίρνει τηλέφωνο άλλος για να σας πει κάτι που σας δίνει την απάντηση σε αυτό ακριβώς που αναρωτιόσασταν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δεν θα είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο αυτή η τηλεπαθητική διαδικασία. Ταυτόχρονα αρχίζουν και οι δύο να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, να θέλουν το άλλο άτομο να είναι καλά, να είναι χαρούμενο. Τότε αφήνουν αναγκαστικά στην άκρη τις αιτίες που τους έβαζαν σε κόντρα, όμως όποτε υπάρξει ασυμφωνία, καυγάς, θα βλέπετε ότι οι αιτίες της αρχικής κόντρας συνήθως θα επανεμφανίζονται. Θα αναφέρονται επάνω στο καυγά, ακόμα και αν αυτό μοιάζει άσχετο ή ανούσιο εκείνη τη στιγμή. Όλα θα είναι έντονα, και οι καλές στιγμές και οι κακές. Οι καλές στιγμές θα έχουν όλο και πιο έντονη χαρά, θα βλέπετε το άτομο αυτό να έχει χαρακτηριστικά που δεν βρίσκατε αλλού και ίσως σε τέτοια υπερβολή που θα σας ενθουσιάζουν, αλλά και τα αρνητικά και πάλι θα βρίσκονται σε υπερβολή, ακόμα και αν απλώς βλέπετε ότι είναι τελικά παρεξηγήσεις. Εδώ να πω ότι οι παρεξηγήσεις είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, αλλά απαραίτητο και αναγκαίο. Γιατί όμως είναι αναγκαίες οι παρεξηγήσεις? Επειδή πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε τις ψευδαισθήσεις του εγώ. Πρέπει να μάθετε να ξεχωρίζετε τα προγράμματα που έχει βάλει το Matrix στον καθένα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο αναλυτικά κάποια στιγμή. Αλλά ο στόχος είναι να μάθετε να ξεχωρίζετε τις ψευδαισθήσεις του εγώ. Αν συμβαίνουν συχνά παρεξηγήσεις, τότε μαθαίνετε σιγά σιγά ότι αυτά είναι ανούσια πράγματα για να τους δίνετε σημασία, να τους δίνετε αξία. Κάθε φορά όμως που κάτι που δεν αντέχαμε το βλέπουμε ξαφνικά ως ανούσιο, τότε τι έχει συμβεί βαθιά μέσα μας? Έχει σπάσει ένα κομμάτι του εγώ μας. Βλέπετε λοιπόν ότι βρίσκεστε σε μια συνεχή εκπαίδευση ενάντια στο εγώ. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Είπαμε ότι η δίδυμη φλόγα σας θα έχει πολλά χαρακτηριστικά που δεν αντέχετε. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι δεν αντέχετε τους ανθρώπους που νοιάζονται για το τι θα πει ο κόσμος. Όσο πνευματικά αναπτυγμένη και να είναι η δίδυμη φλόγα σας, σε άλλα σημεία που θα τα θαυμάζετε, θα έχει αυτό το στοιχείο επάνω της, αυτό που δεν αντέχετε, και θα το έχει σε υπερβολή. Θα νοιάζεται σε υπερβολή για το τι θα πει ο κόσμος. Η συνηθισμένη αντίδραση πάνω σε αυτό θα ήταν: «Ωχ, με αυτό το άτομο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυθόρμητο, με πιέζει αυτό το άγχος του για τον κόσμο, καλύτερα να απομακρυνθώ γιατί μαζί με ένα τέτοιο άτομο θα είχα μια θλιβερή ζωή». Ακόμα και αν ξέρετε ότι είναι δίδυμη φλόγα σας, ακόμα και αν γνωρίζετε το θέμα των ψευδαισθήσεων,
Σε αυτό το πεδίο που ζούμε, μέσα σε αυτό το Matrix, θα υπερισχύσει το εγώ. Θα σας φέρει αυτές ακριβώς τις σκέψεις και θα σας γεμίσει θλίψη. Πρέπει λοιπόν, όσο πιο σύντομα γίνεται, να θυμηθούμε ότι πρόκειται για μία φάκα, για μία παγίδα και να καταλάβετε ότι μόλις τσιμπήσατε το τυράκι της φάκας. Βγείτε λοιπόν το συντομότερο δυνατό από την παγίδα. Σκεφτείτε ότι εδώ πρόκειται για ένα νέο μοντέλο σχέσεων. Αν αντιμετωπίσετε τη θεία αυτή ένωση με τη δίδυμη φλόγα σας σαν μια τετριμένη κοινότυπη σχέση, τότε απλά το σύμπαν θα σας απομακρύνει από την ένωση. Θα σας απομακρύνει από τη δίδυμη φλόγα σας. Σκεφτείτε το εξής. Οκ, δεν χρειάζεται να τον την βάλω στο καλούπι μου. Και τι έγινε αν κρατήσει το άγχος για το τι θα πει ο κόσμος. Σιγά το πράγμα. Ίσως τελικά να μπορώ να το δω και σαν κάτι χαριτωμένο. Και προσπαθήστε πραγματικά και ειλικρινά να το δείτε ως κάτι χαριτωμένο. Φέρτε στο μυαλό σας την εικόνα του ατόμου την ώρα που έχει αυτή την αντίδραση που δεν αντέχετε. Και δείτε ξανά την εικόνα. Ζουμάρετε στα μάτια του ατόμου. Οι δίδυμες φλόγες στα μάτια του άλλου αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Εάν είναι δίδυμη φλόγα σας, θα το αναγνωρίζετε αυτό. Θα πούμε παρακάτω πώς γίνεται φυσικά ο ένας από τους δύο πολλές φορές να αναγνωρίζει μόνο. Θα το εξηγήσουμε. Αλλά εάν θυμηθείτε τη στιγμή που σας την έσπασε, κάτι όταν ζουμάρετε την εικόνα θα δείτε στα μάτια αυτού του ατόμου. Και πραγματικά θα σας κάνει να το δείτε ως κάτι χαριτωμένο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να το κάνετε συνειδητά, να το προσπαθήσετε. Όσο και αν είναι αυτό που δεν αντέχατε στους άλλους όλη σας τη ζωή και το βλέπετε εκεί μπροστά σας ξαφνικά στη δίδυμη φλόγα σας, μπορείτε να το αγκαλιάσετε. Και σας πληροφορώ ότι μόλις το αγκαλιάσετε θα χάσει τη δύναμή του και μπορεί και να εξαφανιστεί. Όμως να το κάνετε ειλικρινά. Να μην σας νοιάζει το αν θα εξαφανιστεί ή όχι. Μην το κάνετε δηλαδή με συμφέρον. Οκ, θα το αγκαλιάσω, οκ, θα με πείσω να αγαπήσω αυτό το χαρακτηριστικό με σκοπό να εξαφανιστεί. Γιατί υπάρχει εκεί επειδή το εγώ σας δεν το αντέχει. Όταν ειλικρινά θα το αντέχετε και θα το αγκαλιάσετε και θα το αγαπήσετε, τότε δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και θα αλλάξουν οι συνθήκες ζωής του άλλου ατόμου. Θα έρθουν τέτοιες συγχρονικότητες που δεν θα το έχει πια στη ζωή του και το άλλο άτομο. Να μην σε νοιάζει λοιπόν το αν θα εξαφανιστεί ή όχι. Να το αγαπήσετε και αυτό το κομμάτι της δίδυμης φλόγας σας, γνήσια και αγνά. Να το ερωτευτείτε, να το θαυμάζετε τελικά. Βλέπετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θεωρείται το πιο δύσκολο στο πνευματικό κομμάτι η ένωση με τη δίδυμη φλόγα μας άλλωστε. Έχει όμως τεράστια επιβράβευση, διότι βρίσκουμε την τέλεια, την ανεφόρον αγάπη, αυτήν που πάντα όλοι ονειρευόμαστε. Και γιατί όλοι την ονειρευόμαστε? Επειδή ασχέτως σε πόση λύθη βρισκόμαστε μέσα σε αυτό εδώ το Matrix, όλοι μέσα μας έχουμε την αίσθηση του πώς είναι να μας αγαπούν με την αληθινή μορφή αγάπης. Διότι όλοι το έχουμε ζήσει αυτό σε κάποια ανώτερα πεδία ύπαρξης, ασχέτως του ότι δεν έχουμε τις αναμνήσεις. Η ψυχή μας στην ουσία αυτό ψάχνει πάντα και μόνο με αυτό θα νιώσει ολοκληρωμένη. Μόνο με αυτό θα νιώσουμε την πραγματική ευτυχία. Άλλη επιβράβευση είναι οι παραφυσικές εμπειρίες, τα παρανορμάλ φαινόμενα. Είπαμε ότι υπάρχει τηλεπαθητική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα. Όταν μπείτε στο κατόφλι της ένωσης, ακόμα και αν δεν έχετε ακόμη ξεκινήσει καν τη συντροφική σχέση με τη δίδυμη φλόγα σας, αυξάνεται σημαντικά η ικανότητα της συνειδητότητάς σας να κινείται πολυδιαστασιακά. Και αυτό είναι κοινό γνώρισμα και για τους δυο σας. Μην σας κάνει εντύπωση λοιπόν αν αρχίσετε να βλέπετε τα ίδια όνειρα ταυτόχρονα και είναι σαν να ζείτε μαζί πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Όχι μόνο δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση, αλλά είναι κάτι που είναι πέρα για πέρα αληθινό. Δηλαδή θα ανακαλύπτετε ότι αυτά τα όνειρα είναι στην ουσία πραγματικά βιώματα που γίνονται σε κάποια άλλα επίπεδα. Τέτοιες εμπειρίες θα υπάρχουν συχνά και συνήθως συμβαίνουν μετά από συζητήσεις για το θέμα της ένωσης ή αφού έχετε περάσει χρόνο μαζί
αλλά κυρίως όταν νιώθετε ότι συντονίζεστε σαν σύμμαχοι προς την Ένωση, προσπαθώντας να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον για να αφαιρέσει ο καθένας έστω μικρά κομματάκια άρνησης. Και είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που κατά διαστήματα κυριεύει τη μία ή την άλλη διεθνή φλόγα. Όταν λοιπόν συντονιστείτε και συμμαχίσετε πάνω σε αυτό και ο ένας πάει να βοηθήσει τον άλλον για να αφαιρέσει την άρνηση, τότε θα συμβαίνουν τέτοια έντονα παραφυσικά φαινόμενα. Θα μιλήσουμε και για το θέμα της άρνησης σε άλλο βίντεο. Προς το παρόν όμως θα ήθελα να κλείσω αυτό το βίντεο τονίζοντας ότι αν ο ένας είναι πιο ισορροπημένος πνευματικά, τότε θα βιώνει πολύ πιο έντονα τα σημάδια που θα του δείχνουν ότι βρήκε τη δίδυμη φλόγα του, χωρίς να τα βιώνει ο άλλος. Ο άλλος δεν τα βιώνει όχι επειδή δεν συμβαίνουν και στους δύο, αλλά επειδή μπορούμε να δούμε ως άνθρωποι μόνο αυτά με τα οποία έχουμε ήδη συντονιστεί. Παγκοσμίως είναι γνωστό αυτό το φαινόμενο και το βιώνουν συνήθως οι γυναίκες, επειδή λειτουργούν έτσι και αλλιώς περισσότερο με το δεξί ημισφαίριο, είναι πιο ενθουσιώδες, πιο διαστητικές και πιο πνευματικά αναπτυγμένες γενικότερα. Αυτό όμως δεν πρέπει εμείς οι γυναίκες να το αφήνουμε να μας βάζει σε θλίψη. Υπάρχουν τρόποι για να το υπερνικήσουμε. Αν μπούμε στη θλίψη, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να οθούμε το σύμπαν να μας απομακρύνει από τη δίδυμη φλόγα μας και να καθυστερεί τα γεγονότα. Βέβαια, μας απομακρύνει όχι μόνιμα, αλλά μέχρι να αλλάξουμε το κομμάτι του εγώ που μας δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το λαμβάνουμε ως τιμωρία, διότι δεν είναι τιμωρία. Είναι απλά το σύμπαν που με τον τρόπο του έρχεται να μας πει «Επ, κάτι κάνατε λάθος εσείς οι δύο» ή «Κάτι έκανες λάθος εσύ ή ο άλλος». Όπως το άλλο που ανέφερα νωρίτερα με τα ξαφνικά όνειρα που τα βιώνουμε σαν πραγματικό γεγονός, γιατί είναι αληθινό γεγονός σε μια άλλη διάσταση και τα βιώνουμε ταυτόχρονα. Αυτό είναι πάλι το σύμπαν, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να μας πει «Επ, κάτι κάνατε σωστά, κάτι κάνατε καλά», γιατί είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν όταν σαν σύμμαχοι συντονιστείτε προς την Ένωση και προσπαθείτε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον με πολύ ομόνοια για να αφαιρέσει ο ένας και ο άλλος τα μικρά κομμάτια άρνησης που κατά διαστήματα υπάρχουν σε δίδυμες φλόγες. Οπότε κάθε φορά που κάνουμε κάτι σωστό, το σύμπαν θα μας επιβραβεύει, φέρνοντας μας πιο κοντά, όπως όταν κάνουμε κάτι λάθος, μας οθεί μακριά από τη δίδυμη φλόγα μας. Έτσι, όταν κάνουμε κάτι σωστό πάνω στο θέμα της Ένωσης, θα μας φέρνει και πιο κοντά, είτε σε αυτό το επίπεδο, είτε σε άλλο επίπεδο, αλλά θα το βιώνουμε και θα είναι πραγματικό. Και θα το γνωρίζουμε και σε αυτό το επίπεδο, όπως και με τα όνειρα που τα γνωρίζουμε σε αυτό εδώ το επίπεδο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο γιατί βγήκε μεγάλο. Θα επανέλθω σύντομα με νέα βίντεο πάνω στο θέμα αυτό. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να τις γράψετε και στα σχόλια ή να μου τις στείλετε στο Facebook. Ευχαριστώ.